Το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου παρουσιάζει ένα καλλιδοσκοπικό πρόγραμμα με μουσικές μινιατούρες για βιολί και πιάνο. Ο βιολονίστας Γιάννης Γεωργιάδης και η πιανίστα Λευκή Καρποδίνη ερμηνεύουν επί σκηνής στην αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού δύο έννοιες κλειδιά στο μετέχμιο δύο αιώνων. Ρομαντισμός και πάθος. Thank you.
Μετά από μια μικρή γεύση του ρεπερτοριού μας με την Λευκή Καρποδίνη, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας καλωσορίσω σε αυτή την συναυλία και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση. Είμαι εντυπωσιασμένος από το κτίριο. Είχα ακούσει αρκετά βέβαια για το σχεδόν 1,5-2 χρόνια της λειτουργίας του. Ένα πραγματικό στολίδι για την Κρήτη και σίγουρα θα προάγει τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο υπέρτατο σημείο. Είναι πραγματικά για εμάς τους μουσικούς μια πολύ όμορφη ευκαιρία μετά από μια μεγάλη περίοδο μέσα στην πανδημία. Ένας χρόνος συμπληρώνεται μέσα στο Μάρτιο που σταματήσανε οι συναυλίες σε κλειστούς χώρους, που έχουμε αυτή τη χαρά να δείξουμε την τέχνη μας, να την επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, αν και ψηφιακά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί η μουσική μας να πάει σε όλα τα μήκη και πλάτη εκτός από την Ελλάδα και στο εξωτερικό, από ένα τόσο όμορφο κέντρο, το οποίο διαθέτει τεχνολογία εφάμιλη που έχει μόνο το Μέγρο Μουσικής και το Ίδρυμα Νιάρχος. Και είμαι βέβαιος ότι είναι ένα κτίριο το οποίο για τις επόμενες δεκαετίες, τις επόμενες γενιές, θα έχει να δώσει πάρα πολύ σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα. Ευχαριστώ φυσικά και τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Μύρωνα Μιχαηλίδη, που με τίμησε με την πρόσκλησή του. Και είμαι βέβαιος ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα αρέσει στο κοινό. Δεν είναι απλή μουσική δωματίου. Έχουμε κάνει μια επιλογή από μικρές μινιατούρες, χαρακτηριστικές του ρομαντισμού και της διεξεχνενίας, που είναι για βιολί και πιάνο.
Σε αυτό το πρόγραμμα έχω αφιερώσει και έχω εμπνευστεί σε αρκετά έργα από τη γραφή του Fritz Kreisler, ένας πολύ σημαντικός βιενέζος βιολιστής. Είχε εξελίξει σε ένα βαθμό τη βιολιστική τέχνη με τον τρόπο που έγραφε, με τον τρόπο που εκφέρεται η μελωδία, η τεχνική του οργάνου, η λαμπρότητα, ακόμα και η αισθητική και η γοητεία που υπάρχει στις συνθέσεις του. Μπορεί να περιγράψει ή να συγκρίνει κάποιος τα έργα του, τα μικρά του έργα που είναι τρίλεπτα, τετράλεπτα, πολύ ιδανικά για ηχογραφήσεις. Και είναι περίπου όσο διαρκούσε μια άρια που έλεγε ο Λίγο Καρούζο, ο άλλος διάσημος τενόρος που πραγματικά κατακτούσε και γοήτευε το κοινό του με τη μουσική του. Ο Fritz Kreisler αφορά την χρυσή εποχή του βιολιού, έχει αφήσει παρακαταθήκη υπέροχων συνθέσεων, αλλά δεν παίζεται τόσο συχνά γιατί ακριβώς είναι κάτι αρκετά εξειδικευμένο. Πιστεύω ότι σήμερα σας δίνουμε ένα αρκετό δείγμα της μουσικής αυτού του θαυμάσου βιολιστή. Thank you.
Ο Γιώζεφ Ιωάχιμ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους βιολιστές όλης της εποχής του.
Ήταν προσωπικός φίλος του Johannes Brahms και τον επηρέασε αρκετά στη συγγραφή των έργων για βιολί και ορχήστρα ή τις σονάτες του. Είναι χαρακτηριστικό ότι του έχει αφιερώσει το κονσέρτο για βιολί και μάλιστα για το δικό του κουαρτέτο του Joachim έγραψε το διπλό κονσέρτο για βιολί και βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ήταν σαν μέντορας του, τον όρισε στο Ρόμπερτ και στην Κλάρα Σούμαν εκείνη την εποχή και είχαν μια στενή διαπροσωπική σχέση. Thank you.
Thank you.
Thank you.
κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε σε διαδικτυακή μετάδοση τη συναυλία «Ρομαντισμός και πάθος» με τον βιολονίστα Γιάννη Γεωργιάδη και την πιανίστα Λευκή Καρποδίνη. Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου συνεχίζει τη ροή των διαδικτυακών μεταδόσεων, προσφέροντας ένα μοναδικό δώρο σε όλους τους φίλους, ακροατές και θεατές. Το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Απριλίου παρακολουθήστε ετεροχρονισμένα, σε επανάληψη και σε ώρα της δικής σας επιλογής, 7 επιλεγμένες παραστάσεις από τις live streaming μεταδόσεις που έχουν έως τώρα προβληθεί, με την αγορά ενός μόνο εισιτηρίου.